ικανοποιημένο σήμερα με την απόδοση του κόμματός σας. Πρέπει να σταθούμε στα πραγματικά δεδομένα, γιατί ακούω πολλούς νικητές. Και τα πραγματικά δεδομένα λένε ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν έχουν σημαντική μείωση από τα ποσοστά των ευρωεκλογών, αλλά και των βουλευτικών εκλογών. Εμείς έχουμε μία δυναμική η οποία είναι σταθερή. Είναι σταθερή από τις ευρωεκλογές και τις δύο βουλευτικές αναμετρήσεις. Είναι μια σταθερή μεγάλη άνοδος και δεν είναι συγκυριακή, γιατί αφορά έναν κόσμο τον οποίο δεν τον γνωρίσαμε τώρα προεκλογικά. Τον έχουμε συναντήσει στους εργατικούς αγώνες, στα αγροτικά μπλόκα, στο φοιτητικό κίνημα, σε μια σειρά αγωνιστικές πρωτοβουλίες τις οποίες ήμασταν σταθερά μπροστά. Και τον καλέσαμε να κάνει μια αντισυστημική επιλογή, η οποία δεν ήταν εύκολη ψήφος. Ήταν ψήφος καταδίκης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, της ακρίβειας, του πολέμου. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία περνά σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας και ετοιμάζεται να μπει σε μεγάλο πόλεμο. Και από την άλλη πλευρά ήταν μια θετική ψήφος στην δική μας διέξοδο της Ελλάδας και της Ευρώπης του σοσιαλισμού. Ήταν επίσης μια απάντηση σε μια, θα έλεγα, εμετική στο τέλος προεκλογική εκστρατεία. Εμετική, τι λέτε? Έφτασε στο σημείο να συζητάμε επί 10 μέρες πόσα ακίνητα έχει ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Κασελάκη, ποιος προηγήθηκε και ποιος ακολούθησε, η οποία έχει παίξει και αυτή το ρόλο της στην αποχή, όπως επίσης φυσικά έχει παίξει το ρόλο της στην αποχή, γιατί δεν είναι μόνο η προεκλογική περίοδος, η συνεχής λιδωρία από μια σειρά μέσα του συστήματος, στην πολιτική πάλι, στη συνδικαλιστική δράση, στην ενασχόληση με τα κόμματα τα οποία είναι ντεμοντέ, για να ακούμε τώρα διάφορα κροκοδίλια, δάκρυα για την αποχή. Και τέλος, όσον αφορά το θέμα της ακροδεξιάς, και εκεί πρέπει να προβληματιστούμε ποιος έδωσε τη δυνατότητα να εμφανίζονται αντισυστημικοί ο Βελόπουλος ή ο Σαλβίνη και να μιλάνε αυτοί για την Ευρώπη της ειρήνης, όταν έχουμε από την άλλη πλευρά σοσιαλδημοκράτες και κεντρώους τύπου Μακρόν, Σόλτς και Κασελάκη, που μας λένε ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερά συμμαχία και πρέπει να κλιμακωθεί ο πόλεμος. Μια παρένθεση μικρή. Ο Βελόπουλος είναι δεύτερο κόμμα σε δύο νομούς που πρόλαβα να δω στη Βόρεια Ελλάδα. Σε δύο. Δεύτερο κόμμα. Εκεί που είχε και ζήτημα η Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Μέχρι τώρα. Απέναντι σε όλους αυτούς. Μέχρι τώρα και στον κύριο Σαράκη από την Ελληνική. Για να ολοκληρώσω όμως. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς, εμείς λέμε ότι την επόμενη μέρα θα είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση της ακρίβειας, της εκμετάλλευσης του πολέμου πάνω απ' όλα, και απέναντί της θα είμαστε ως μοναδικό κόμμα που βρίσκεται απέναντι εμείς. Εμείς δηλαδή που παλεύουμε για την ειρήνη, παλεύουμε για να απεμπλακεί η χώρα από έναν μεγάλο πόλεμο που έρχεται, παλεύουμε ενάντια στην εκμετάλλευση των εργαζομένων. Τα ίδια είπε το πρόβλημα μεσημέρι. Δεν ξέρω τι είπε, εγώ ξέρω ότι εμείς δεν είμαστε περαστικοί, αν θέλετε, στους αγώνες. Όχι, σας παίρνει την ατζέντα. Είμαστε μέσα, δεν την παίρνει, αγαπητέ, διότι... είναι σαν να ακούω τον κύριο Βελόπουλο. Το θέμα δεν είναι μόνο τι λέει όμως ο καθένας. Είναι και που βρίσκεται, και εμείς βρισκόμαστε μέσα στα αγροτικά μπλόκα, μέσα στους εργατικούς αγώνες. Να προχωράμε και με τους καλεσμένους.